Τον διάσημο τρικαλινό βαθύφωνο Δημήτρη Καβράκο θα τιμήσει αύριο ο Σύλλογος Φίλων Λίμνης Πλαστήρα στο πλαίσιο του έκτου κύκλου των εκδηλώσεων με τίτλο «Μουσικές μονογραφές». Με φόντο τη Λίμνη Πλαστήρα, οι διοργανωτές έχουν ετοιμάσει ένα ξεχωριστό πρόγραμμα με σεμινάριο κλασικού και σύγχρονου τραγουδιού, συναυλία της Έλλης Πασπαλά, ομιλίες και σεμινάρια. Τη διοργάνωση στηρίζει το Υπουργείο Παιδείας και την χάνει Πανελλήνιας Προβολής. Για μας προσφορά και πολιτισμός, είναι, δηλαδή για το σύλλογό μας, είναι η κύκλη εκδηλώσεων που πραγματοποιούμε, αλλά και το περιβάλλον. Είναι οι επιστημονικές ημερίδες και τα συνέδρια, αλλά και η ανάπτυξη του εθελοντισμού. Είναι η εθνική και διεθνής προβολή της περιοχής, αλλά και η συμβολή στην αλλαγή της νοοτροπίας του να περιμένει κανείς τα πάντα από το κράτος. Όσοι καρδιτσιώτες αλλά και από την ευρύτερη περιοχή, από τη Θεσσαλία, ασχολούνται με την όπερα, με αυτό το είδος της τέχνης, θα πρέπει να μην χάσουν την ευκαιρία. Δεν παρουσιάζονται συχνά αυτές οι ευκαιρίες. Πρέπει να είναι τις 8 το βράδυ της Παρασκευής στο Βοτανικό Κήπο στη Λίμνη Πλαστήρα. Προβάλλει την καρδίτσα, την προσπάθεια που γίνεται σε ολόκληρη την περιοχή μας για αναβάθμιση και καλλιτεχνική αλλά και πνευματική. Ο Δημήτρης Καβράκος θα βρεθεί ως εξέχουσα προσωπικότητα της Θεσσαλίας. Είμαι πάρα πολύ συγκινημένος πραγματικά, γιατί οι λυρικοί καλλιτέχνες δεν έχουν την ευκαιρία για τέτοιες βραβεύσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και είναι πάρα πολύ ωραία που ξεκίνησε στη Λίμνη του Πλαστήρα να γίνονται αυτά τα κονσέρτα και αυτές οι εκδηλώσεις. Εγώ θα προσπαθήσω να βοηθήσω σε ό,τι θέλετε, γιατί όπως ξέρετε είμαι Θεσσαλός και έχω την ευαισθησία αυτή για την περιοχή αυτή.